Θα κληθούν να βάλουν οι ιδιοκτήτες γιο ταχύ αυτοκινήτων που μετακινούνται στο κέντρο της πρωτεύουσας, εκεί δηλαδή όπου υπάρχει ο δακτύλιος. Και αυτό γιατί το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει την καθιέρωση ειδικού τέλους δακτυλίου με κόστος για κάθε αυτοκίνητο από 20 έως 350 ευρώ. Θα αφορά τα αυτοκίνητα, φορτηγά και ταξί, τα οποία ανήκουν στην οδηγία ρήπων Euro 5 ή παλαιότερη και θα ισχύσει και για τους μόνιμους κατοίκους. Καταπληκτικά. Εδώ βρέθηκε νερό στον Άρη. Να μην βρεθούν και τέλη στο δακτύλιο. Σύμφωνα με το σχέδιο που επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο, η επιβολή του τέλους δακτυλίου θα αποφέρει άμεσα περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ στα κρατικά ταμεία. Τα τέλη κυκλοφορίας με οποιοδήποτε σενάριο και να βγει τελικά από την κυβέρνηση, πιστεύω ότι θα είναι ένας πολύ δυνατός φόρος που θα στοιχήσει στον κάθε πολίτη. Οι κάτοχοι των οχημάτων θα πρέπει να προμηθεύονται το ειδικό σήμα που θα εκδίδεται είτε μέσω των ΚΕΠ είτε online. Θα το τοποθετούν στο παρμπρίζ του οχήματός τους, καταβάλλοντας το ανάλογο τίμημα που θα υπολογίζεται με βάση την παλαιότητα του οχήματος. Έτσι, η τροχέα θα μπορεί άμεσα να ελέγχει αν κάποιο όχημα κινείται παράνομα εντός του μικρού δακτυλίου. Αφού προσπαθούν να βγάλουν από τη μήκα ξύκη, τι να κάνουμε? Όσο παλαιότερο είναι το αυτοκίνητο ή το φορτηγό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κόστος απόκτησης του ειδικού σήματος, με το οποίο θα μπορεί ο κάτοχος να κινείται στο μικρό δακτύλιο. Εδώ δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε για τη βενζίνη. Θα πληρώνουμε και τέλη να κυκλοφορούμε στην Αττική. Την ίδια ώρα θα υπάρξουν αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας για τα γιο ταχύ αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και υψηλής εμπορικής αξίας, όπως διευκρίνησε μιλώντας αποκλειστικά στο ΣΤΑΡ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης. Αυτό που προσπαθεί αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών και εξετάζει διάφορες λύσεις είναι να μεταφέρουμε φορολογικό βάρος από τα φτηνά αυτοκίνητα, από αυτά τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος και αναγκάζεται να καταθέτει πινακίδες και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, να μεταφερθεί φορολογικό βάρος στα πιο ακριβά αυτοκίνητα, όπου υπάρχει δυνατότητα να πληρωθεί αυτό το φορολογικό βάρος. Όπως όλα δείχνουν, τα ίδια τέλη θα πληρώσουν μόνο όσοι ιδιοκτήτες έχουν μεσαίου ή μικρού κυβισμού οχήματα ή παλαιάς τεχνολογίας και υψηλού κυβισμού. Φορολογούν συνέχεια τον κόσμο, ψάχνουν να βρουν με ποιον τρόπο θα πάρουν τα λεφτά του κόσμου. Τέλος, τα καθαρά οχήματα που μέχρι σήμερα δεν είχαν τέλη κυκλοφορίας και αφορούν περίπου 50.000 ιδιοκτήτες θα επιβαρυνθούν με 50 ευρώ. Ενώ από 1.800 κυβικά και πάνω θα επιβαρυνθούν με αύξηση 50% στα τέλη που πληρώνουν σήμερα.